Και πάμε για την επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μπισκοτάκια λεμονένια. Ανάλαφρα, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γευστικά, αρωματικά και ιδιαίτερα. Δεν τα έχουμε φτιάξει ποτέ μας, έτσι δεν είναι? Έχουμε δοκιμάσει μπισκότα λεμονιού? Πού? Α, πρέπει να πει κάτι. Και πρέπει να πει βλακεία δηλαδή. Πάμε να δούμε την κάρτα μεταλλικά μας, γιατί τέτοια μπισκότα λεμονιού δεν έχει ξαναφάει. Για τα μπισκότα λεμονιού θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα αυγό μεσαίο, χυμό από ένα λεμόνι, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού κίτρινο χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, μία πρέζα αλάτι και 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για το σερβίρισμα, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ξύσμα από ένα λεμόνι και μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι άμα δεν έχετε μίξερ, μπορείτε να κάνετε την όλη διαδικασία κανονικά στο χέρι, γίνεται μια χαρά. Απλά θα βγουν λίγο λιγότερο φουσκωτά τα μπισκότα μας, αλλά θα βγουν κανονικά. Το πιάσες? Ναι. Τέλεια. Στον κάτω του μίξερ προσθέτω τη ζάχαρη, το βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία παγωμένη ή δωματίου. Γιατί? Γιατί θέλουμε να είναι ανάλογο το χτύπημα. Ουuuuh. Αυτό. Έλειπε το πρωί, στο πρώτο επεισόδιο που γυρίσαμε και τώρα έχει γυρίσει ανάλαφρος. Έτοιμος για όλα. Λοιπόν, χτυπάμε τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο να αφρατέψουν πάρα πολύ καλά και μόλις αφρατέψουν θα συνεχίσουμε τη συνταγή. Το πρώτο μπισκότο ήταν ένα flat cake που αφού έβγαινε από το ταψί του, ψινόταν ξανά στο φούρνο, γι' αυτό και λέγεται biscuit από το γαλλικό bis που σημαίνει δύο φορές και το quit που σημαίνει μαγειρεμένο. Αυτό το πολύ σκληρό μπισκότο ήταν η βασική προμήθεια για τους ναυτικούς για αιώνες, ενώ κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου, αυτά τα μπισκότα λέγονταν stone bread, δηλαδή ψωμί από πέτρα. Και μόλις το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη αφρατέψουν καλά, ήρθε η ώρα να ρίξουμε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας από το αλεύρι μου, εδώ. 1 αυγό. Το χυμό από το λεμόνι. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Θα κάνουμε σούπερ λεμονένια. Παναγία μου. Ετανόστιμα θα γίνουν. Με ξέρετε, θα βγουν και υπέροχα για σερβίρισμα. Μπορείτε να τα βάλετε στην κατάψυξη, να τα κρατήσετε και απλά να τα ξεπαγώνετε. Γενικά είναι μπισκότα για όλες τις χρήσεις. Τι είπα πάλι. Και θα ρίξω μέσα και λίγο κίτρινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Άμα δεν έχετε, δεν πειράζει, δεν θα βγουν τόσο κίτρινα. Αλλά άμα θέλετε, έχουμε στο e-shop μας πάστα ζαχαροπλαστικής. Δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ. Με τόσο θα βγουν πάρα πολύ κίτρινα. Το είδατε έτσι. Όλα, τώρα θα βγουν πολύ κίτρινα. Νομίζω ότι το παράκανα. Δεν πειράζει. Θα βγουν τέλεια. Χτυπάμε πολύ καλά. Εδώ. Να ανακατευθούν τα υλικά μεταξύ τους, να δέσουν. Και μόλις δέσουν, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα στερεά μας. Και μόλις δέσανε, κατευθείαν δέσανε, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα στερεά μας. Το υπόλοιπο αλεύρι είναι εδώ. Προσθέτω το baking powder μέσα γιατί θέλουμε να φουσκώσουν. Ανακατεύω baking μαζί με αλεύρι, να πάει παντού το baking. Σωστά. Και ρίχνω όλα τα στερεά μου μέσα. Και τώρα πόση ώρα πρέπει να ανακατέψω, φίλε Διονύση? 10 δευτερόλεπτα. 10. Εσύ, Βελέση? 8. Εσύ? 7 από 8. Λοιπόν, θα προσθέσω και λίγο αλάτι. Και είπε 10 ο Διονύσης, 8 ο Μπελέσης, 7 ο Δημήτρης και 12 λέει ο σκηνοθέτης μας. Να σας πω ότι θεωρώ ότι πιο κοντά έρχεται ο Δημήτρης. Στα 7. 7 από 8 είπε. Από τη στιγμή που αρχίσει να δουλεύει το μίξερ, έτσι. Λοιπόν, ανοίγετε χρονόμετρο. Ναι. Φύγαμε. Θα σας πω εγώ πότε θα σταματήσει και θα σας πω ποιος θα νικήσει. 10, 6, 2, 3, 8. Έτοιμο. 11. Από την ώρα. Τι 11. 11 δεν ήταν με τίποτα. Μου λένε 11. Από την ώρα που ξεκίνησε. Έχουνε, πήραν χρόνο από την ώρα που έριξα μέσα το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Είναι τρελή. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
Θα σου πω εγώ πότε θα σταματήσει και θα σου πω ποιος θα νικήσει. 4, 6, 2, 3, 8. Έτοιμο. Δεν τους ακούω. Το βγάζω από εδώ και ήρθε η ώρα να πλάσουμε τα μπισκοτάκια μας. Λοιπόν, θα βγάλουμε 24 μπισκότα, 24 βγάζει συνταγή. Και να φορέσω γάντια ή όχι, θα φορέσω. Θα φορέσω γιατί θα κάνει ωραία αντίθεση το μαύρο με το κίτρινο, που είναι αριανίδικο χρώμα. Τώρα θα λέγατε όλοι αεξίδικο, δεν ξέρετε την ομάδα Άρης. Την ξέρετε, ε? Αριανάρα. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Άρης Ρετσίνα Μαλαματίνα. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, φοράμε γαντάκια και όπως βλέπετε δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε πολλή ώρα μέσα στο μίξερ. Γιατί άμα ανακατέψουμε πάρα πολλή ώρα μέχρι που να πάρουμε και το αλεύρι γύρω-γύρω, τι θα γίνει? Θα παρανακατευτεί το μείγμα μας και τα μπισκότα μας από αφράτα θα βγουν ψωμί. Οπότε το υπόλοιπο ανακάτεμα το κάνουμε εδώ στα χέρια, λίγο, ίσα-ίσα, και το ζυμάρι μας θα βγει σχετικά μαλακό. Μας πειράζει αυτό, βλέ, Διονύση? Όχι. Γιατί? Γιατί θέλουμε να είναι. Τι? Μαλακό. Αυτό είσαι. Λοιπόν, αγόρι μου, άκου εδώ τώρα, προσεκτικά. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάρ' το κάτω του μίξερ, πάντω πίσω. Και δες πως βγαίνει το ζυμάρι, έλα εδώ. Βγαίνει μαλακό, σαν πλαστελίνη. Δεν μας πειράζει, έτσι πρέπει να είναι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ότι θα κάνουμε δύο ταψιά. Θα χωρίσουμε το ζυμάρι στη μέση, αυτό βγάζει ένα ταψί. Και αυτό βγάζει άλλο ένα ταψί. Ωραία. Και αυτό πρέπει να το χωρίσουμε στα 12. Οπότε τι κάνουμε? Το χωρίζουμε στη μέση και ξέρουμε ότι αυτό βγάζει 6 και αυτό βγάζει άλλα 6. Το χωρίζουμε στη μέση και ξέρουμε ότι αυτό βγάζει 3 και αυτό βγάζει 3. Οπότε από το κάθε ζυμαράκι θέλω να βγάλω 3, 6, 9, 12. Πολύ απλά, 1, 2, 3, παίρνω στο χέρι μου, περίπου ίδια είναι. Κάνω ένα μπαλάκι και έχω εδώ πέρα άχνη ζάχαρη. Κοίτα εδώ. Σαν τους κεφτέδες. Τι κεφτέδες, μου κάνεις πλακά. Σπάνι. Α, και έτσι όπως είναι, βάζουμε πάνω στο ταψάκι μας. Κάνουμε μπαλάκι. Ωραία. Μα θα με βλέπεις τόση ώρα και δεν κάνεις τίποτα. Okay. Σου είναι δύσκολο να βοηθήσεις? Δεν μου είναι δύσκολο. Αλλά. Κάντα τώρα, σιγά, τι μέθε σε μένα. Καταλαβαίνετε ότι όλοι μου πουλάνε τρέλα πια εδώ πέρα. Θα παραιτηθώ. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά άλλο. Άμα οι συνεργάτες μου δεν με σέβονται. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε πόσο εύκολα που είναι. Και εδώ τα κεφτεδάκια μας τα κίτρινα, όπως τα είπε και ο φίλος μου ο Διονύσης. Ανακατεύουμε εδώ πέρα στην άχνη ζάχαρη. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και το δεύτερο κεφτεδάκι είναι έτοιμο. Το τρίτο κεφτεδάκι είναι έτοιμο. Το τέταρτο κεφτεδάκι είναι έτοιμο. Το πέμπτο κεφτεδάκι είναι έτοιμο. Το έκτο κεφτεδάκι είναι έτοιμο. Και μόλις τα κεφτεδάκια ψηθούν μέσα στο φούρνο, τι θα γίνει, φίλε Διονύση? Μπισκοτάκια. Μπράβο. Άρα σήμερα είμαστε πολύ προχώ εκπομπή, γιατί από κεφτέδες κάνουμε μπισκότα. Αυτός είσαι. Λοιπόν, ρίχνουμε και τα υπόλοιπα μέσα. Πολύ εύκολη συνταγή, πείτε. Δηλαδή, και να μην έχεις κάνει στη ζωή σου ποτέ μπισκότα, αυτά τα μπισκότα μπορείς να τα φτιάξεις άνετα. Άχνη ζάχαρη να πάει παντού για να κάνει ωραία κρούστα από πάνω, καθώς ψήνονται. Πατάω λίγο εδώ, πατάω λίγο εδώ. Και είναι τόσο απλή η συνταγή που σε πόση ώρα θα ψηθούν μέσα στο φούρνο. Σας είπα, σήμερα θα σπάσουμε ρεκόρ στα πάντα. Και ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και θα ψήσουμε για 20 λεπτάκια. Δεν ψήνουμε και τα δύο ταψιά μαζί, όπως είδατε, είναι ένα λεπτό διαδικασία απλά να τα πλάσετε. Θα ψήσω και το άλλο ταψί και μόλις έχω και τα δύο ταψιά έτοιμα, θα πάμε να σερβίρουμε. Θέλετε να βάλω γέμιση ή θέλετε χωρίς γέμιση? Γεμιστά ή αγέμιστα? Χωρίς. Χωρίς. Με γέμιση. Θα το σκεφτώ και θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, μόλις τελειώσω τα μπισκότα, θα σερβίρω. Κατά τον 19ο αιώνα, ανακαλύφθηκαν αρκετά νέα μπισκότα, ανάμεσα στα οποία το Γκαριμπάλντι το 1861, τα Cream Crackers το 1885, τα Digestive το 1892, ενώ τον 20ο αιώνα ψήθηκαν για πρώτη φορά τα Bourbons, τα Chocolate Chip Cookies το 1938 και τα Hobnobs το 1986. Και τα μπισκότα μου είναι έτοιμα. Έλα εδώ. Έλα, έλα, έλα. Πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν καλά και να σκληρύνουν. Θα τα δώσω εγώ. Έλα, δεν παίζει. Αυτό το πράγμα είναι
τόσο αρωματικό, τόσο γεμάτο σε γεύση, τόσο λεμονένιο, που όντως δεν θα το πιστεύετε. Δηλαδή, είναι soft cookie με λεμόνι. Άντε γεια! Η συνταγή που θα σας δώσω είναι τα μπισκοτάκια σκέτα. Απλά, επειδή πήρα ένα request, μία αίτηση από τον Μπελέση που σέβομαι τόσο πολύ και ότι μου πει είναι διαταγή για εμένα, το καταλαβαίνετε, είναι ηγετικός τέλεχος, είναι στατικός πυλώνας της επιχείρησης, δεν μπορώ να μην τον ακούσω, χωρίς αυτό να δεν προχωράω βήμα. Είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που υπάρχει σε αυτό το γύρισμα πέραν του σκηνοθέτη μας. Οπότε αυτό που θα σου δείξω, φίλε Μπελέση, είναι το πώς μπορείς να τα γεμίσεις αφού τα ήθελες γεμιστά. Εντάξει, λοιπόν, έχω τυρί κρέμα, θα ρίξω μέσα άχνη ζάχαρη, εδώ. Ξύσμα από λεμόνι και χυμό λεμόνι δεν θα το παρακάνουμε, ίσα-ίσα θα ρίξουμε, φίλε Μπελέση, γιατί βάλαμε το ξύσμα, είναι δυνατό από μόνο του. Θα ισορροπήσει, δεν χρειάζεται να το παρακάνουμε, να σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να κάνουμε μια πολύ λεμονένια γέμιση. Ίσα-ίσα, εδώ, θα στύψουμε λίγο χυμό, περίπου 2 κουταγιές του γλυκού. Οπότε 2 κουταγιές του γλυκού, κάνουμε μια κουταγιά της σούπας. Δεν είμαι πολύ έξυπνος σήμερα. Λοιπόν, και ανακατεύω. Εδώ με ένα κουταλάκι, δεν χρειάζεται καν να βάλετε σε μίξερ το μείγμα. Τυρί κρέμα, άχνη ζάχαρη, χυμός λεμόνι, ξύσμα λεμόνι. Και επειδή το ζήτησες γεμιστό, εσένα θα σου έδωσα το απλό μπισκότο, το καταλαβαίνεις ότι είσαι πιο premium. Έλα, γόρι μου, να πάρεις το γεμιστό. Για τα μπισκότα λεμονιού, στον κάδο του μίξερ βάζουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε λίγο αλεύρι, το αυγό, το χυμό και το ξύσμα από το λεμόνι, το κίτρινο χρώμα και χτυπάμε καλά. Βάζουμε το μπέικιν στο υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ, προσθέτουμε το αλάτι και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Ζυμώνουμε ελαφρά με τα χέρια για να δέσει η ζύμη και κόβουμε σε 24 κομμάτια. Πλάθουμε σε μπαλάκια και βάζουμε στο μπολ με τη ζάχαρη άχνη. Μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα και πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας. Ψήνουμε ξεχωριστά τα ταψιά για 15 με 20 λεπτά στους 170 βαθμούς και αφήνουμε να κρυώσουν. Για το σερβίρισμα, βάζουμε την άχνη στο μπολ με το τυρί κρέμα, προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε λίγη από την κρέμα σε ένα μπισκότο και καλύπτουμε με ένα άλλο. Αλλιώς, τα σερβίρουμε σκέτα. Το γεμιστό είτε σε κορνέ βάζετε, είτε αφήνετε κανονικά με ένα κουταλάκι εδώ. Σου έχω βάλει παραπανίσια γέμιση, περισσότερη από το κανονικό, γιατί ξέρω ότι θα θες να το πάρεις έτσι και μετά. Γλύψε πρώτα τη γέμιση και μετά δάγκωσε. Αυτός είσαι. Πας άλλο επίπεδο, είναι σαν να τρως παγωτό λεμόνι και μη συμμαζεύεται. Κάνε και ένα δάγκωμα. Και θα κλείσει έτσι το βίντεο, γιατί αυτό δεν πρέπει να το δείτε. Είναι πολύ πρόστιχο. Δεν ξέρω με τι να πάω. Σκέτα ή με τυρί κρέμα. Με τυρί κρέμα. Εσύ είσαι premium, πήγαινε με τυρί κρέμα. Οι άλλοι, οι απλοί κοινοί θνητοί, θα πάνε με τα κανονικά λεμονένια μπισκοτάκια.